Κρίσιμες θα είναι οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 8 Νοεμβρίου για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναμένεται νίκη των Ρεπουμπλικανών και ήδη η ισχυρότερη πτερυγά τους, η δεξιά, πιέζει για διακοπή της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς το τίμημα που πληρώνει η αμερικανική κοινωνία και η Δύση γενικότερα είναι δυσανάλογο, ενώ ο πλανήτης ζει υπό τον φόβο ακόμα και μιας πυρηνικής σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Άλλωστε, ο Τζο Μπάιντεν, αν συντριβεί στις ενδιάμεσες εκλογές, θα είναι ακριβώς για αυτούς τους δύο λόγους. Για τον πληθωρισμό που εξανεμίζει τα εισοδήματα των Αμερικανών και για το φόβο ενός πυρηνικού πολέμου που διακατέχει μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την 5η 20 Οκτωβρίου την ανησυχία του σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ανησυχώ, παραδέχθηκε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο Πίτσμπουργκ όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που θα είχε ενδεχόμενη νίκη των Ρεπουμπλικανών στη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.